Μπορεί να μην λείπουν ούτε από το Ρέθυμνο οι μεμονωμένοι πολίτες που ελαφρά την καρδία φέρθηκαν απάνθρωπα στην οικογένεια που το παιδί της πάσχει από αυτισμό. Ωστόσο, στο πλευρό του τετράχρονου ήρωα και των γονιών του, τα ΣΕΤΕ, η πλειοψηφία της κοινωνίας που όχι μόνο παρακολουθεί το δράμα της οικογένειας, αλλά αναζητά και τρόπους για να τη βοηθήσει. Όπως κατέθεσε συγκλονισμένη χθες στην Κρήτη TV η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Μαρία Αντουανέτα Αναγνωστοπούλου, ο κοινωνικός ρατσισμός που δέχτηκε από εκείνους που αρνήθηκαν να τις νοικιάσουν το σπίτι τους επειδή έχει άρρωστο παιδί, είναι πρωτοφανής. Η κυρία μας είπε ότι δεν μπορείτε να μείνετε γιατί το παιδί είναι άρρωστο και δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά σπίτι στο Ρέθυμνο, πέρα από τις τιμές, γιατί δεν θέλουμε παιδιά ή δεν θέλουμε άρρωστα παιδιά. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει πολύ δύναμη στους ανθρώπους που διαχειρίζονται παιδιά με αναπηρία. Η οικογένεια που μέσα σε ένα βράδυ έχασε τα πάντα όταν το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά, διαμένει προσωρινά σε ξενοδοχείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Η ίδια το μόνο που ζητά είναι ίση μεταχείριση σε όλα τα επίπεδα. Η περίπτωση του τετράχρονου Ρεθμιώτη κινητοποίησε όμως και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Άννα Ελευθεριάδου, η οποία μέσω της Κρήτη TV απευθύνει έκκληση στην κοινωνία του Ρεθύμνου. Χρειάζονται ένα σπίτι, ένα τριάρι, ένα διαμέρισμα μέσα στην πόλη για να στεγάσουν την οικογένειά τους. Το γεγονός ότι έχουν ένα παιδί με αυτισμό δεν σημαίνει ότι είναι ένα παιδί που πρέπει να πετάξουμε στον Γκεάδα. Δεν σημαίνει ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αυτή η οικογένεια, για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω ποιος σκέφτεται ακόμα με τέτοια κριτήρια και πόσο στενόμυαλος μπορεί να είναι. Το παιδί δεν έχει κάποια μορφή μεγάλης αυτισμού, που να πω ότι θα κάνει πάρα πολύ φασαρία, ότι ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Η κυρία Ελευθεριάδου ως μητέρα αλλά πρωτίστως ως γιατρός κατακεραυνώνει όλους εκείνους που ακόμα και σήμερα δείχνουν με το δάχτυλο οικογένειες που μέλη τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ο κάθε κακόβουλος να θυμάται ότι σήμερα μπορεί να έχει δυο υγιή παιδιά, αύριο όμως μπορεί στο δικό του σπίτι να υπάρχει ένα εγγόνι με αυτισμό. Σήμερα μπορεί να έχει δύο υγιή παιδιά, αλλά αύριο ένα από τα δικά του παιδιά να νοσήσει με ψυχική νόσο που και αυτή αυξάνεται ραγδαία. Όπως εξηγεί η Άννα Ελευθεριάδου, το φάσμα του αυτισμού αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια χωρίς οι επιστήμονες να μπορούν να το φρενάρουν. Θέλω να θυμάστε όλοι ότι ο αυτισμός ειδικά είναι μια μάστιγα. Είναι ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται με πολύ ραγδαίο ρυθμό που δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα τι τον προκαλεί και αυτό μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο αυτισμός δεν είναι κάτι τερατώδες ή κάτι που δεν μπορείς να το πλησιάσεις. Ίσα-ίσα είναι μαγικός. Τα άτομα με αυτισμό μπορούν να ζήσουν λειτουργικά, να ζήσουν μόνα τους. Δείγμα πολιτισμού πάντως δεν είναι μόνο να βρεθεί ένα κεραμίδι για την οικογένεια που σήμερα δοκιμάζεται, αλλά ο καθένας από εμάς να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου πριν οποιαδήποτε νόσος χτυπήσει και τη δική του πόρτα.